Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Τσεβεκίδη. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στους τηλεθεατές μας. Ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την περιοχή της Κοζάνης. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε καθημερινά στην ενημέρωση του ΕΟΔΙ αναφορές κρουσμάτων στην περιοχή μας και μάλιστα πολλές μέρες είχαμε και μεγάλο αριθμό, ίσως λόγω και των όσων έγιναν που μοιάζουν στο Βόλιο. Παρ' όλα αυτά δεν κρίθηκε απαραίτητο το να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα περαιτέρω εξειδικευμένα στην περιοχή μας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την Δυτική Μακεδονία και για την Κοζάνη σήμερα? Θεωρείτε πως είμαστε σε μια ελεγχόμενη κατάσταση ή ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει? Με δεδομένο ότι αν κανείς βάλει κάτω τους αριθμούς, είμαστε τρίτη περιοχή μετά από Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη και ακολουθεί η Μαθία μετά από εμάς. Είμαστε, αν και μικρή περιοχή, τρίτη σε κρούσματα τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σε όλα αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες αναγνώσεις. Δηλαδή, τα κρούσματα αυτά τα οποία έχουμε βρει σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά έχουμε βρει δηλαδή το νήμα που συνδέει αυτά τα κρούσματα. Επομένως, μπορούμε να ξέρουμε αν μπορούμε να το ελέγξουμε ή όχι. Και αυτό είναι η απάντηση γιατί ενώ έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό, επειδή αυτά είναι σχετιζόμενα το ένα με το άλλο, άρα ξέρουμε από πού είναι, ξέρουμε ότι μπορούμε να το ελέγξουμε. Mm-hmm. Αντιθέσει με άλλες περιοχές που έχουν αρκετά ορφανά κρούσματα, που τα ορφανά κρούσματα, αν θα ψάξουμε να βρούμε την ιχνηλάτηση, μπορεί να μας βγάλουν μεγάλους αριθμούς, πολύ μεγαλύτερους αριθμούς μέσα στην κοινότητα. Επομένως, το εξηγώ αυτό γιατί πολλές φορές γίνεται η παρεξήγηση τι έγινε ξαφνικά και εδώ δεν έγινε, ενώ κάπου αλλού έγινε. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας από τους δείκτες, μάλλον, τους οποίους παίρνουμε υπόψη. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάντοτε η εγρήγορση από όλους μας. Δεν έχει όμως συμβεί αυτό το δυσάρεστο να πούμε ότι έχει γίνει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση και δεν μπορούμε να βρούμε ή να εχνηλατήσουμε αυτή τη στιγμή τα κρούσματα τα οποία έχουμε. Έγινε μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε και η οποία ήταν πολύ σοβαρή απέδωσε αυτούς τους σκορπούς, τους οποίους θα τους δούμε πιθανά στις επόμενες μέρες, όπου θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε τον προηγούμενο του πρόσφατο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τους κανόνες που πολύ σωστά ο καθηγητής κ. Τσόδωρας τους ανέφερε, και τους οποίους θα πρέπει να το ξέρουμε ότι αυτό είναι μέσα στη ζωή μας πια. Είναι κανόνες στους οποίους θα πρέπει να τους ενστερνιστούμε και τις αποστάσεις και τις μάσκες και το πλύσιμο των χεριών μας και γενικότερα να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες τους οποίους τόσο καιρό τους επαναλαμβάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ο καθηγητής, είπε ότι είμαστε εν μέσω πυρκαγιάς που κινδυνεύει να φουντώσει. Συνερίζεστε αυτή την άποψη? Ναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι στο μέσα εισαγωγικά, μέσα στο χέρι μας, αν αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να την κοντρολάρουμε, να την ελέγξουμε ή τελικά θα μας ξεφύγει. Αυτό που είπε ο καθηγητής είναι αυτό που σας είπα και εγώ νωρίτερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε εγκλωβείς, έχουμε περιορίσει, ξέρουμε πού είναι το μέτωπο και μέσα εισαγωγικά το έχουμε περιορίσει. Αυτό που φοβούνται είναι οι διάσπαρτες εστίες, τώρα μιλάω σαν να είμαι πυροσβέστης, δεξιά-αριστερά, οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να δώσουν καινούργια μέτωπα ή καινούργιες αναζωπηρώσεις και τελικά να κάνουμε ολόκληρη. Mm-hmm. Γι' αυτό και είπα ξανά ότι επειδή έχουμε μια καλή συσχέτιση σε σχέση με τα κρούσματα τα οποία είχαμε, γι' αυτό τον λόγο και είμαστε λίγο πιο ήρεμοι ανεξάρτητα του μεγάλου αριθμού το οποίο, όπως πολύ σωστά επισημάνετε, έχουμε στην περιοχή μας. Πάντως, άλλες πηγές κινδύνου, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, είναι το ότι ανοίγουν τα σχολεία, άρα εκεί χρειάζεται προσοχή, επιστρέφουν πολλοί από διακοπές και αλλάζει και ο καιρός. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και ο καιρός. Άρα θα μαζευτεί ο κόσμος σε κλειστούς χώρους. Αυτό πώς μπορεί να το διαχειριστεί η κοινωνία? Κοιτάξτε να δείτε, σε κλειστούς χώρους, αυτό το μάζευμα σε κλειστούς χώρους είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά μας ανησυχεί. Γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι εκεί μέσα δεν θα μπορούν να τηρηθούν
οι κανόνες υγιεινής ή απόστασης ή αερισμού, φυσικού αερισμού που είχαμε σε ανοιχτούς χώρους. Άρα θα αυξηθεί ο κίνδυνος μεταδοτικότητας. Επομένως, να ξέρετε ότι εκεί μπορεί να υπάρξουν μέτρα, περιοριστικά μέτρα θέλω να σας πω, για τις κλειστές αίθουσες. Όσον αφορά τώρα για τον καιρό που είπατε, η αλήθεια είναι ότι μόλις θα πέσει η θερμοκρασία και όταν θα υπάρξουν δυστυχώς, θα συνυπάρξει κάποια στιγμή και η γρήπη, εκεί θα έχουμε αρκετά μεγάλα προβλήματα και κυρίως σύγχυση αν αυτός είναι κορονοϊός ή αν είναι γρήπη. Ναι. Και τέλος αυτό που είπατε για τα σχολεία, το οποίο είναι προβληματισμός όχι δικός μας αλλά είναι παγκόσμιος προβληματισμός στο πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα ανταποκριθούν οι μικροί συμπολίτες μας πάνω σε ηλικία, ενώ οι μικροί συμπολίτες μας στη χρήση μάσκας ή των κανόνων αυτών. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την νεολαία μας, να την εξηγήσουμε το τι θα πρέπει να κάνει, να είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και να μην τους μπερδέψουμε και να τη φορέσει και να τη φορέσει δεν πειράζει, κάνει κακό, κάνει τένα, θα πρέπει να τους δώσουμε μια σαφή οδηγία και να προσπαθήσουμε και να τους πείσουμε αλλά και να τους δείξουμε τη σωστή και ορθή χρήση της μάσκας. Σε αυτό πάνω θα ήθελα να σας πω και μια μέσα εισαγωγικά είδηση ότι ήδη είχαμε μία όχληση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ΠΕ Κοζάνης και είμαστε σε επαφή σαν Ιατρικό Σύλλογος εννοώ να ενημερώσουμε καταρχήν τους διδάσκοντες, όλους τους καθηγητές δηλαδή οι οποίοι θα στελεχώνουν τα σχολεία μας, να τους εξηγήσουμε και να βρεθούμε σε μία τηλεσυνάντηση κατά πάσα πιθανότητα όπου θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις τους και στις απορίες σε αυτά που μπορούμε και σε αυτά που δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις απαντήσεις. Δεν τις έχουμε όλες τις απαντήσεις, έτσι να ξέρετε. Πάντοτε διαβάζουμε, να τρέχουμε σε βιβλιογραφία, να τρέχουμε σε μεγάλες άλλες επιστημονικές κοινότητες οι οποίες μας δίνουν τις απαντήσεις και να έχουμε τη βέλτιστη, αν θέλετε, το βέλτιστο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς. Και όπως και να έχει, από εκεί και πέρα σίγουρα θα είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε μας ζητήσει τη βοήθειά του, τη βοήθειά μας δηλαδή, για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να δουλέψει καλύτερα. Βέβαια, το ισχυρότερο όπλο για να πείσουμε τους μικρούς μαθητές ή τους μαθητές γενικότερα να κάνουν χρήση της μάσκας, είναι να βλέπουν τον γονέα του να χρησιμοποιεί μάσκα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το πρότυπο του παιδιού σίγουρα είναι ο γονιός του. Οπότε καλό θα ήταν να δείξουμε μια συγκράτηση όλοι μας, μια αυτοσυγκράτηση του θυμικού μας, αν τυχόν έχουμε μια διαφορετική άποψη, ώστε να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως το ξέρετε πολύ καλά, όταν το ακολουθήσαμε στην πρώτη φάση, πετύχαμε. Ανεξάρτητα το τι ακούσαμε σαν ναι, μεν, αλλά, αστερίσκους και ούτω καθεξής, ξέρετε, okay, είναι δεκτά όλα. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες λύσεις και σίγουρα, ξέρετε, και ηλικιακά είναι διαφορετικά. Το σχολείο όλο δεν είναι μία κοινότητα, είναι διαφορετικά απευθύνηση σε παιδάκια τα οποία είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ή που θα πάνε πρώτη φορά σχολείο. Τελείως διαφορετικά είναι φυσικά τα παιδιά τα οποία είναι στην τρίτη ηλικία. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, είναι τελείως διαφορετικά. Επομένως, είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις οι οποίες θα πρέπει να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί μας αλλά και εμείς σαν επιστημονική κοινότητα. Χρειάζεται ίσως να ενταθούν οι έλεγχοι σε χώρους όπου υπάρχει συνάθεση πολιτών. Κοιτάξτε, το κομμάτι των ελέγχων, ναι, θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τουλάχιστον σε κάποια κομμάτια τα οποία βλέπουμε ότι πάνε να ξεφύγουν. Δεν θεωρώ ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ίσως θα πρέπει να γίνουν λίγο περισσότεροι. Ξέρετε, και με την τάση, αν θέλετε, πιο πολύ της πειθούς, εγώ είμαι υπέρ αυτού, και όχι τις επιβολές σών και καλά προστήμων, θα μπορούσαμε πραγματικά να δώσουμε, να καταλάβουμε ότι ναι, πρέπει να το ακολουθήσουμε αυτό. Mm-hmm. Με μια σύνεση, δηλαδή να απευθυνθούμε, αν θέλετε, και στο φιλότιμο, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και σιγά σιγά να αποκτήσουμε, να, μάλλον να μπορέσουμε να δομήσουμε ότι αυτή θα είναι η συμπεριφορά μας από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Τσεβεκίδη, όσον αφορά τους ελέγχους μέσω τεστ, τον τεστ για κορονοϊό στην περιοχή μας. Τα είχαμε πει πριν από αρκετές ημέρες και είχαμε πει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγάλος αριθμός τεστ, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος των ασυμπτωματικών οι οποίοι θα διασπείρουν τον ιό. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την περιοχή μας? Είναι επαρκής ο αριθμός τεστ που γίνονται, θα μπορούσε κάτι να βελτιωθεί ή δουλεύει στα όρια το σύστημα για να εξυπηρετήσει τις μεγάλες ανάγκες? Κοιτάξτε να δείτε, η περιοχή μας καταρχήν είχε την ευτυχία να είναι από τις πρωτοπόρες όσον αφορά την ύπαρξη του τεστ. Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, το οποίο λειτουργεί πάνω στο νοσοκομείο Κοζάνης, ξέρετε ότι είναι ένα από τα πιο, αν θέλετε, προβεβλημένα πια εργαστήρια στη χώρα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς, αξιοπιστίας, και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, ίσως αποτέλεσε και ένα το πρώτο κομμάτι, το πρώτο ανάγχωμα το οποίο βάλαμε, γιατί θυμάστε πώς ήταν η περιοχή μας, που συνέχεια μονοπολούσαμε τα δελτία ειδήσεων, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι. Αυτά τα τεστ, λοιπόν, αυτό το εργαστήριο εξελίσσεται. Γνωρίζω ότι και η διοίκηση του νοσοκομείου κάνει μεγάλες προσπάθειες και όλοι μας κάνουμε προσπάθειες ώστε να βελτιώσουμε την λειτουργία αυτού του εργαστηρίου και τυχόν τις λειτουργίες να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσει, να τις αντιμετωπίσουμε προς όφελο φυσικά των πολιτών. Ήδη υπάρχουν στην πόλη της Κοζάνης και δύο δομές ακόμα, οι οποίες δίνουν, όχι δύο, νομίζω τρεις πια είναι, οι οποίες δίνουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν τα τεστ οι συμπολίτες μας. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο όσον αφορά το κομμάτι των τεστ. Ναι. Σίγουρα θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα και να εξελιχθούμε. Κοντεύουμε να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με τις τριγύρω περιοχές. Βλέπετε δηλαδή ότι και η Μαθία χρησιμοποιεί την Κοζάνη, είναι κέντρο αναφοράς η Κοζάνη, και το κομμάτι της Έδεσας και της Πέλας έρχονται προς τα εδώ. Επομένως, ξέρετε, αυτά είναι κομμάτια τα οποία μας κάνουν περήφανος, γιατί μπορούμε και είμαστε ένα θετικό κομμάτι και δείχνουμε ότι έχουμε πάει λίγο πιο μπροστά εμείς. Και από την άλλη μεριά, όπως ξέρετε, αυξάνουν τον αριθμό και σίγουρα την κόπωση των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτά τα εργαστήρια και η ενίσχυσή τους. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε αυτή την πρωτοκαθεδρία που έχουμε στην περιοχή αυτή. Μάλιστα.